Κάπως, με στεναχώρησε όμω. Γιατί τι έκανα. Γιατί από τότε που έβγαινε από τα Καρντάσιανς, μια καλή κουβέντα δεν έχει πει για τα Καρντάσιανς. Άντε πάλι. Τι δεν έχω πει. Τίποτα. Τόσο άσχημα παίρνει. Καταρχήν, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθο. Όταν με ρωτάγανε αν πέρναγα ωραία στα Καρντάσιανς, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έλεγα πάντα ήταν ότι πέρναγα πάρα πολύ ωραία, δεν μπορούσα να ξενυχτάω. Γρηγόρη, είχα κουραστεί πάρα πολύ από το ξενύχτη. Ποιο ξενύχτη, μόνο, πότε ξενυχτούσαμε εμεί. Παιδιά. Δεν ήταν εδώ η εκπομπή. Με ποιον την έκανα. Τι ώρα τελειώναμε δηλαδή τα γυρίσματα. 2 η ώρα, ευχαριστώ. Όταν είχαν γύρει το τέλος. Το Your Face, τι ώρα το τελειώνεις. 1 φορά τη βδομάδα. Αλήθεια, το κατάσταση πόσο ήτανε. 3. Κάτσε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή λέω ότι δεν έχω πει πράγματα καλά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, για να το πούμε κι αυτό. Και... Τα αρνητικά ποια ήτανε. Τα αρνητικά σου. Άστα τα θετικά. Τα αρνητικά πες μου. Λοιπόν, τα αρνητικά σου. Για το χαρακτήρα το δικό μου, όταν δεν ήσουν καλά, δεν ήσουν καλά γενικά. Και εμένα αυτό με επηρέασε. Σε στεναχωρούσε. Ναι. Άλλο. Δεν νομίζω ότι δεν μιλούσες πολύ. Όχι ότι δεν μιλούσα πολύ. Το ότι δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Πότε μπορούσα να σε διακόψω. Είχα μία. Εγώ γενικά. Εδώ όμως θέλω να σου πω κάτι. Πολλές φορές σε παρακαλούσα. Α, πολλές. Και σε σκουντούσα από κάτω. Πολλές φορές. Ναι, και ένιωθες λίγο άβολα. Ένιωσα, δεν ξέρω γιατί ένιωθα. Όχι πάντα όμως. Όχι πάντα. Με συγκεκριμένους καλεσμένους μου συνέβαινε αυτό.